ευχαριστήσεις. Θέλουμε πρώτα να μας πεις, να πεις στον κόσμο δύο λόγια για σένα, να σε θυμηθούν όσοι σε γνωρίζουν και να σε μάθουν όσοι δεν σε ξέρουν. Μάλιστα. Δύσκολο να μιλήσει για τον εαυτό σου, το καταλαβαίνω, αλλά όσο γίνεται. Με δύσκολη θέση μια αλήθεια. Είμαι επαγγελματίας αθλητικός συντάκτης εδώ και 22 χρόνια, από το 1995. Το 1994 πήγα στη σχολή του Ιησού Κυριακόπουλου, του κύριου αθλητικού ρεπορτάζ. Το 1995 το Σεπτέμβριο έπιασε δουλειά στο Star Channel. Παρέμεινα για 7 χρόνια στο Star Channel. Το 2002 δόθηκε ευκαιρία και πήγα στην τηλεόραση του Αλφα και εκεί έκατσα για 7 χρόνια. Και το 2009 ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Κώστας Ντάρτας, πήγε στον Sky και μου έκανε την πρόταση να τον ακολουθήσω, τον ακολούθησα και ευτυχώς έκανα, όπως φαίνεται, κάτι μια σωστή κίνηση, μια καλή κίνηση για εμένα. Και αυτή τη στιγμή είμαι στην τηλεόραση του Sky, παρουσιάζω την εκπομπή σύνορα, κάθε Σάββατο που υπάρχει εκεί. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις αφού το αντικείμενο μας είναι Liverpool, ποια είναι η σχέση με τη Liverpool και πώς έγινε η Liverpool. Η σχέση με τη Liverpool και πώς έγινε η Liverpool. Με γυρίζεις πολλά χρόνια πίσω. Η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ άρχισα να καταλαβαίνω από ποδόσφαιρο, η Liverpool ήταν η ομάδα που έπαιζε το ποδόσφαιρο που παίζεται τώρα στα γήπεδα. Θυμάμαι, πρέπει να ήμουν 7-8 χρόνια όταν ο αδερφός μου είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αγγλία και όταν είχε γυρίσει μου είχε φέρει την αυθεντική φανέλα της ομάδας. Νόμιζα ότι μου είχαν κάνει το καλύτερο δώρο που υπήρχε στον κόσμο. Επίσης θυμάμαι χαρακτηριστικά το τελικό του 1914 στο Ολύμπικο της Ρώμης, όπου η ομάδα πήρε το Champions, το κύπελλο των Αυστριών τότε, στα πέναλτι με τον Γκρόμπελαρ να κάνει αυτά τα που έχουν μείνει στην ιστορία. Τέσσερα, η Liverpool με 4 Champions League σε 7 χρόνια τότε, αλλά κυρίως με τον τρόπο που έπαιζε το ποδόσφαιρο, ήταν κάτι μαγικό, ήταν κάτι μαγικό. Έτσι έγινε η Liverpool. Και μιας και είπες για το ποδόσφαιρο της, ποιες είναι οι ωραίτερες στιγμές που ζήσεις με την ομάδα, τωρινές, πιο παλιές. Ναι. Εσείς ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται μια στιγμή διαφορετικά από κάποιον άλλο. Θα μπορούσα να σου πω πολύ εύκολα το τελικό του 2005 στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, επειδή δεν τον έζησα όπως θα ήθελα, πραγματικά δεν τον έζησα όπως θα ήθελα, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είχε πέσει την ίδια μέρα με την τελευταία αγωνιστική του Ολυμπιακού Πρωταθλήματος και εγώ είχα υποχρεώσει στο μάτι και το μάτι το έβλεπα και δεν το έβλεπα. Η χαρά βέβαια ήταν τεράστια. Υπάρχουν κάποιες άλλες στιγμές που με έχουν σημαδέψει πιο πολύ. Ας πούμε ο τελικός του 2001 στο ΟΕΦ με την Αράβες, αυτό το απίστευτο παιχνίδι το 5-4, θυμάμαι τον εαυτό μου στο φάρ του Μακάλιστερ να κάνει σαν μικρό παιδί εδώ το ότι ήμουν σε μικρό. Υπάρχει αυτό το γκολ του Τζέραρντ στο τελικό του κύπελλου Αγγλίας εκεί που νομίζαμε ότι. 2006. Μπράβο, μπράβο. Το 2006 που νομίζαμε ότι χάθηκε το κύπελλο και επειδή κάποτε λίγο που έπαιρνε τους τίτλους συνέχεια. Αλλά τώρα είχε αρχίσει. Τώρα του παίρνει τα πέναλτι. Μπράβο, είναι σε χρόνια που δυσκολεύεται να πάρει τίτλους. Το κύπελλο Αγγλίας ήταν κύπελλο Αγγλίας και το γκολ του Τζέραρντ ήταν τόσο απρόσμενο και τόσο γκολάρα που πραγματικά μου έχει μείνει. Το θυμάμαι σαν τώρα. Αυτή είναι ο Τζέραρντ, είναι ο αγαπημένος παίκτης. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης, γιατί εγώ τον θεωρώ ακόμα παίκτη, τον θεωρώ πάντα παίκτη. Γιατί φορούσε το νούμερο που φορούσα και εγώ όταν έπαιζα ποδόσφαιρο, ήταν στην αγαπημένη μου ομάδα. Ήταν ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής για μένα, από τους πιο πολυσύνθετους που έχουν περάσει στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στο τελικό του 5 έφτασε το σημείο να παίζει και δεξιός προς το φύλακας. Μπορούσε να παίξει για μένα όλες τις θέσεις μέσα στο γήπεδο προς από τα μάτια φύλακας. Θυμάμαι τον Ράφα να τον χρησιμοποιεί ακόμα και σε αυτό το εννιάρι που λέμε τώρα, τέλος πάντων, έχει παίξει ακόμα και κεντρικός επιθετικός και δεύτερος επιθετικός και η καλή του θέση βεβαίως ήταν
η θέση νούμερο 8 που είναι κεντρικό σκάφο. Ναι, ναι, είναι. Αν μου έλεγε πιο ποδοσφαιριστή, θα σου έλεγα Ποτζέρα δεν τη σύγχρονη εποχή. Και όταν ήμουν μικρό, δεν μπορούσα να μην υποκριθώ στο μεγαλείο του Κένι Νταλγκλή. Για μένα η φιγούρα που έχει σημαδεύσει περισσότερο από όλε τι άλλε στην Ευρώπη είναι ο Κένι Νταλγκλή. Για τον Τζέραλ, μια και μιλήσαμε, ποια πιστεύει ότι θα είναι η προγραμματική του άμυνα. Πιστεύει ότι μπορεί να είναι να σπάσει το μοτίβο σπουδαίο παίκτη μέτρη προπονητή και να μπει σε αυτή την κατηγορία. Ναι, το πιστεύω και το θέλω. Η αλήθεια είναι ότι επειδή βλέπουμε και το παράδειγμα του Ζιντάν, πλέον οι προπονητέ κατά ψέματα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαχειριστέ ανθρώπινου λιτού. Ο Ζιντάν χωρί να έχει τις περγαμινές, χωρίς να κάνει την κάποια σημαντική πορεία ως προπονητής, τον βλέπεις ότι διαχειρίστηκε τη Real Madrid και τους αστέρες Real Madrid με πάρα πολύ καλό τρόπο. Βλέποντας την ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτήρα του Τζέρα τόσα χρόνια στο αγγλικό ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι έχει τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν πολύ καλό προπονητή και μου αρέσει το ότι κάνει ακόμα και το ξεκίνημα της προπονητικής του πορείας το κάνει βήμα-βήμα και δείχνει μια σοβαρότητα. Δεν πάει απευθείας στα υψηλά κλιμάκια. Αρχίζει από χαμηλά, χτίζει. Είμαι σίγουρος ότι περιμένει πώς και πώς να κάτσει κάποια στιγμή. Ίσως είναι ο διάδοχος της ομάδας, αλλά θα θέλει και ο ίδιος να είναι έτοιμος για να αναλάβει αυτό το ρόλο. Για τον τωρινό αρχιτέκτονα, τον τρελογιαμανό, τον κύριο Κλοπ, θέλω να μου πεις πώς τον βλέπεις σαν άνθρωπο και πώς αξιολογείς τη δουλειά του μέχρι τώρα. Θα σου πω ότι θεωρώ ότι ταιριάζει με την ομάδα. Αυτή η τρέλα που έχει πάνω του και όπως την βλέπεις και έφερε αλλαγές και κάνει συνέχεια αλλαγές. Αλλά ο Κλοπ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στην Τόρμη φάνηκε αυτό. Χρειάζεται χρόνο. Και στην Dortmund τα δύο πρώτα χρόνια πήγαινε σιγά σιγά, έφτασε το σημείο η Dortmund να πάρει και πρωτάθλημα, αλλά δεν το θα σου πω κάτι, είναι μόνο αυτός ο σκοπός να πάρει πρωτάθλημα. Πέρυσι η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα. Έτσι όμως σημείαζε μέσα στη σεζόν που έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ειδικά στο πρώτο γύρο. Και εμείς που υποστηρίζουμε τη Liverpool ξέρουμε ότι αυτό είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, πέρυσι η United πήρε τρεις τίτλους. Η Liverpool δεν πήρε κανένα. Με τη δική μου οπτική ματιά, αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί το ποδόσφαιρο που έπαιξε η United για μένα ήταν αντιτουριστικό. Τρία κύπελα, τρία κύπελα. Ενώ οι Liverpool υπήρξαν στιγμές μέσα στη συγκεκριμένη που έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Τις λίγο πράγματα. Ο ίδιος ο Κλοπ μαθαίνει, θεωρώ, ακόμα το αγγλικό ποδόσφαιρο. Για παράδειγμα, πήγε να βγάλει τη σεζόν πέρυσι με 13, 14, 15 παίκτες. Στην Αγγλία αυτό είναι δύσκολο. Και φάνηκε από τα Χριστούγεννα και μετά στην ομάδα. Τώρα βλέπω ότι τη γεμίζει πάλι. Γεμίζει το ρόστερ, έχει περισσότερο βάθος. Η αλήθεια είναι ότι μας λείπουν 2-3 πολύ ποιοτικές προσθήκες για να είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου. Αυτό είναι η προσωπική μου. Μια ερώτηση για σχετικά με τους νέους παίχτες. Ναι. Πήρε έναν μικρό από την Τζέλσι και τον Σαλάχ. Πόσο πιστεύεις ότι βοηθάει ο Σαλάχ? Ο Σαλάχ καταρχήν είναι παίκτης της φιλοσοφίας Κλοπ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ γρήγορος. Όλοι έχουμε καταλάβει ότι ο Γερμανός το παιχνίδι που θέλει να παίξει. Ο Γερμανός βασίζεται στην ταχύτητα, βασίζεται στην εκρηκτικότητα. Το είδαμε και πέρυσι ότι υπήρχαν πολλές στιγμές. Γι' αυτό και πολυτιμότερος μάλλον τα Ρουμανία μπροστά. Μπράβο. Και θεωρώ ότι με τον Σαλάχ παίρνει έναν ίδιο παίκτη από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Η Liverpool θα βασίζεται, όπως έκανε και η Dortmund επί Klopp, θα βασίζεται πάρα πολύ στην ταχύτητα και στο να σκάει τον αντίπαλο με το τρέξιμό της, με το pressing αυτό το περίφημο που εφαρμόζει ο Γερμανός τεχνικός. Νομίζω ότι κουμπώνει ιδανικά ο Σαλάχ. Ο νεαρός που ήρθε από την Chelsea έχοντας και αυτοπεποίθηση μετά την επιτυχία της εθνικής Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελλο μετά των 20 χρόνων δείχνει στοιχεία καλά. Πρώτον, έχει άριστη σωματοδομή, δείχνει δυνατό παιδί. Το προχθές, χθες μάλλον, στο φιλικό με την Crystal Palace άρχισε με γκολ
το οποίο είναι σημαντικό για ένα νεαρό παιδί. Και γενικά βλέπουμε, έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι ο Κλοπ έχει τον τρόπο του με τους νεαρούς παίκτες να τους εντάσσει μέσα στην ομάδα και να παίρνει πράγματα από αυτούς. Ανέφερες πριν ότι χρειάζονται τρεις ποιοτικές μεταγραφές ακόμη για να φτάσει η Λίβερπουλ μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Σε ποιες θέσεις πιστεύεις ότι χρειάζονται τις μεταγραφές? Και αν έχεις υπόψη κάποιους παίκτες που θα μπορούσαν να ανεβάσουν τη Λίβερπουλ το επίπεδο που θέλεις εσύ και πολλοί κόσμοι. Νομίζω ότι και οι πέντε που είμαστε εδώ και οι έξι είναι... Τον Χρήστο απ' έξω? Λάθος. Θα μας βγάλει κίτρινες. Αντιλαμβανόμαστε ότι από την ομάδα λείπει μια ηγετική προσωπικότητα στον χώρο της άμυνας. Νομίζω χρόνια. Με αυτό το θέμα. Και η αλήθεια είναι ότι κάνει κινήσεις η διοίκηση, αλλά έχει πέσει στην εποχή που... του πληθωρισμού. Μπράβο, στην εποχή που πλέον οι ομάδες για να πουλήσουν πρέπει να φτάσει πολύ ψηλά η τιμή. Για άλλες εποχές θεωρώ ότι η Southampton για τον Van Dijk μόλις άκουγε 40 θα έλεγε Μικροδέλα. Ναι. Πολύ καλός πληθωριστής. Είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο στην Αγγλία. Η Τωρίνο, αν για τον Μπελότη άκουγε 50, τον έκανε κορδέλα, τον έστειλε. Και τώρα θέλουν να φτάσει στα 60 και στα 70 εκατομμύρια που είναι ασύλληπτα ποσά παιδιά για να προσεγγιστεί τώρα αυτού του επίπεδου. Η άλλη θέση που χρειαζόμαστε νομίζω ότι είναι ένας αμυντικός μέσος με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι μέσοι που έχει αυτή τη στιγμή. Ένας αμυντικός μέσος, φάνηκε τα δύο τελευταία χρόνια ότι ένας αμυντικός μέσος στο στυλ του Ενκολό Καντέ είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει διαφορά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι πολύ σημαντικός στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει την ικανότητα να κερδίζει την μπάλα πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι, γιατί πλέον οι περισσότερες φάσεις έτσι δημιουργούνται. Από κλέψιμο βρίσκει στην άδεια άμυνα, την αντίπαλη άμυνα σε άλλη ισορροπία. Η Λίβερπουλ αυτό που έχει και γρήγορους παίκτες θα της έδινε πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Σε αυτό το μοτίβο κινείται για την απόκτηση του Κεϊτά και εκεί όμως βλέπεις ότι η Λειψία, μια ομάδα που ανέβηκε τώρα στην Bundesliga πέρυσι, θέλει να φτάσει το ποσό πάρα πολύ ψηλά για να δώσει το ποδοσφαιριστή. Δεν είναι εύκολο. Και ο τρίτος παίκτης, ένα center forward. Ο τρίτος παίκτης, ένα center forward εννοείς ψηλού, δηλαδή πρώτο επίπεδο. Ναι, ξέρεις. Να σου πω στο εξή: ο Στίβο Μπαμεγιάνγκ είναι ο Μπαμεγιάνγκ. Ταιριάζει και στο Στίβο τη Λίβερπουλ του Κλοπ. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Γερμανός γιατί για να στηρίζει τα νέα παιδιά που έχει μπροστά, κάτι βλέπει. Έχει διαφορετικού στυλ ποδοσφαιριστές για την επίθεση. Ο Φιρμίνιο είναι ένας μεσοεπιθετικός, ο οποίος μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο που λέμε να μην έχει κλασικό χώρο περιοχής. False nine. Μπράβο, να είναι ότι γύρω-γύρω. Ο νεαρός ο Βέλγος θέλει ακόμα να οριμάσει, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να σου δώσει πράγματα. Ο Σολάνκε επίσης. Την περιμένουμε όλοι, έχουμε αυτό το ερωτηματικό για το αν θα παραμείνει υγιής ο Ντάνιελ Στάριτς, ο οποίος υγιής είναι ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου. Το γκολ που πέφτει στο τεχνικό είναι παλήθυνο ποδοσφαιριστή παγκόσμιας. Κλάσσος ωστόσο για αυτό το πρόβλημα συνέχεια να είναι στα πίτς. Να δούμε. Τι να περιμένουν οι φίλοι της Λίβερπουλ κατά τη γνώμη σου αυτή τη σεζόν? Μπορούν να ευελπιστούν στο πρωτάθλημα σε κάτι καλό? Θα περιοριστούμε στο να μπούμε στο Champions League με τα μέχρι τώρα δεδομένα, γιατί είναι ακόμη νωρίς και η προετοιμασία της εξέλιξης. Ποια πιστεύεις ότι πρέπει να είναι η προσδοκία? Θα σου πω τι περιμένω εγώ. Περιμένω να δω το ποδόσφαιρο του πρώτου κομματιού της περσινής σεζόν μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, να τραβήξει σε μεγαλύτερο μάκρος μέσα στη σεζόν. Και αν συμβεί αυτό που το περιμένω, νομίζω ότι η Liverpool θα είναι μέσα στη διεκδίκηση του τίτλου. Τώρα το αν θα καταφέρει, γιατί και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Βλέπεις στις άλλες ομάδες ότι χαλάνε τα εκατομμύρια για πλάκα. Έτσι, η Τσέλσι έκλεισε το Μωράντα με καταγραφή που αγγίζει τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Αν εμείς πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα πέρυσι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Αν αυτό το κάνει μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο και είναι μέσα στην διεκδίκηση των πραγμάτων, θα το κάνει. Γιατί όχι να το πάει μέχρι το τέλος. Έχω μία ερώτηση εγώ για τον Μανώλη. Είπες πριν λίγο σχετικά με τις προσωπικότητες στην άμυνα. Ναι. Γενικά,
πόσο πιστεύεις ότι στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο αγγλικό, στο ευρωπαϊκό πρωτίστως που παρακολουθούμε γιατί είναι πιο κοντά σε εμάς, λείπουν οι προσωπικότητες από την ομάδα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Τζέραρντ αποσύρθηκε, ο Τέρι έφυγε την Τσέλσι, ο Λάμπαρντ έχει φύγει λίγο πιο πριν. Φεύγουν παίκτες από μεγάλες ομάδες και σταδιακά νομίζω ότι δεν αναπληρώνονται. Αλήθεια είναι αυτό. Φυσιογνωμίες. Δηλαδή, αν θυμάσαι, ας πούμε, πιο παλιά είχαμε στο γερμανικό ποδόσφαιρο τον Έφενμπεργκ. Έβλεπε μια μορφή που σε κοίταζε, ας πούμε, και μόνο αυτό που λέμε στο στρατό ψάρωνες. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Νομίζω ότι αλλάζει συνολικά ο αθλητισμός. Πάει λίγο σε πιο. Πώς να σου πω. Ο κάθε ποδοσφαιριστής να είναι ίδιο στυλ, να είναι όλοι οι παίκτες με αθλητικά προσόντα. Γιατί εκεί πάει το πράγμα. Τεράστια αθλητικά προσόντα, ωστόσο πάντα οι ομάδες, τα αθλήματα τα ίδια θα ψάχνουν το ξεχωριστό που πάνω του θα χτίζεται όλο το πράγμα. Ας πούμε στο NBA κάνανε χρόνια να βγουν αντίστοιχο παίκτη του Τζόρνταν. Κάποια στιγμή κάποιοι απέτυχαν, κάποιοι δεν μπορούσαν. Κάποιοι ήρθε ο LeBron James, ήρθε ο Kobe Bryant. Πάντα υπάρχει αυτή η ανάγκη στον αθλητισμό. Δεν γίνεται να είναι όλοι παίκτες ίδιοι. Κάποιοι θα είναι ξεχωριστοί. Η αλήθεια είναι ότι πολλές προσωπικότητες πάντως έχουν αποχωρήσει και λίγο από το άθλημα και από το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ανέφερες και τα σωστά ονόματα. Και πιο παλιά, αν πάμε ας πούμε στη United που είχε το Roy Keane, δεν υπάρχει αντίστοιχη φυσιογνωμία αυτή τη στιγμή ούτε στη United. Έλεγες Liverpool και πήγαινε το μυαλό σου στον Gerrard. Τώρα ναι. Λες Liverpool. Ψάχνεις. Θα πάει το μυαλό σε 10 διαφορετικούς. Δηλαδή, λίγο παλιά κοπής αρχηγός φέρνει ο Μίλνερ, αλλά. Ναι, μπράβο. Ο Μίλνερ φέρνει λίγο. Αλλά, ναι, δεν είναι όμως. Όχι. Δεν έχει το ανάστημα, δεν έχει το μέγεθος για να πεις ο Λίβερπουλ Μίλνερ. Πολύ χρήσιμος ποδοσφαιριστής, καλός ποδοσφαιριστής, για μένα αδικείται στη θέση που χρησιμοποιείται. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι και εκεί είναι τίμιος. Αλλά όχι, δεν είναι. Δεν μπορείς να τον πάρεις την ίδια μία. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, την πιο υποκειμενική ερώτηση: ποιο είναι το όνειρό σου για την Τωρίνο Λίβερπουλ? Ένα πρωτάθλημα, ένα Champions League, πρωτάθλημα με καλό ποδόσφαιρο? Όλα μαζί. Θα σας πω αυτό που λέω στο γραφείο: ότι περιμένω πώς και πώς να πάρει η Λίβερπουλ το πρωτάθλημα. Αλλά φοβάμαι ότι αν πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ και εγώ παρουσιάζω ακόμα εκπομπή, ότι θα βρεθώ σε ταμείο ανεργία με αυτά που θα γίνουν. Ας πάρει ο Πάδα το πρωτάθλημα και να σου πω κάτι. Τα πάντα στη ζωή, και ο Γιάννης που είναι και πιο έμπειρος από εσάς και από εμένα, μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, είναι λίγο κύκλος. Δηλαδή η Λίβερπουλ ήταν την παρακμή, η οποία είναι ίσως λίγο μεγαλύτερη από ό,τι πρέπει. Θα έρθει η στιγμή που θα είναι πάλι στην κορυφή. Είναι η φύση της. Γιατί είναι η ομάδα και το μέγεθος. Χθες, για παράδειγμα, βλέπαμε αυτά τα φιλικά στην Ασία και στο Leicester West Brom, είτε υπήρχαν θεατές και δεν υπήρχαν, δεν το καταλάβαινες. Και λίγο πριν να αρχίσουν τα πέναλτι σε αυτό το match, κάνουν την εμφάνιση του ο Κλοπ και οι παίκτες της Liverpool και ξαφνικά πετάγει το κόσμο. Η Liverpool που είναι πόσα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, αλλά είναι ένα τεράστιο μέγεθος. Μια ομάδα που για μένα, ξέρεις, είναι 4-5 ομάδες που έχουν εντός εισαγωγικών γεννήσει ποδόσφαιρο. Τη δεκαετία του 70 η Ολλανδία και ο Άγιαξ. Η Λίβερπουλ στη συνέχεια. Η Μπαρσελόνα κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια. Είναι ομάδες που έχουν φέρει καινούργια πράγματα που έχουν εντός εισαγωγικών γεννήσει ποδόσφαιρο. Και μία από αυτές, ευτυχώς, είναι η Λίβερπουλ. Εμείς ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι, ο Χρήστος θα μας πει καταρχήν. Να σας πω εγώ δύο ιστορίες πρώτα. Ω, βέβαια. Μας αρέσουν οι ιστορίες. Να μας πει, ο ίδιος να μας πει, τι έγινε στο γκολ του Λαλάνα, στο μάτς με την Όριξ που 5-4 καθυστερήσεις στο σπίτι. Ξαφνικά είχαμε βρεθεί στον καναπέ αγκαλιά και ήμασταν έτοιμοι να το σπάσουμε και φώναζε η μαμά του. Όταν μπήκε αυτό το γκολ, όλη η γειτονιά μας άκουσε. αυτό τα λέει όλα νομίζω. Ήταν πάνω στην ένταση και φώναξαν πάρα πολύ. Μα αυτά είναι μία ιστορία. Η άλλη.
Δύο ιστορίες. Η ιστορία είναι γενικότερη, είναι πάντα τον ρωτάνε. Γιατί ξέρετε, λόγω της δουλειάς μου έρχονται και μας ρωτάνε. Όλοι θέλουν να μάθουν τι ομάδα είμαι, λες και παίζει κανένα ρόλο τι ομάδα είμαι. Και εννοούνται στην Ελλάδα. Και η απάντηση του Χρήστο πάντα είναι η εξής: Liverpool. Και αυτό εμένα με γεμίζει έτσι, μου αρέσει πάρα πολύ και με γεμίζει περηφάνεια. Χρήστο, αγαπημένος παίχτης από τους σημερινούς. Από τους σημερινούς είναι ο Κουτίνιο και ο. Και ο Βαϊνάλδο. Είναι ψαγμένος, όχι, ασχολείται. Μας έστειλε τώρα. Και με τη φανέλα ο Βαϊνάλδο. Ασχολείται, πάνω καλή. Και του έχω υποσχεθεί ότι να πάνε καλά τα πράγματα, να έχουμε την υγεία μας και θα κάνουμε ένα ταξίδι στο Άνθρωπο για να ζήσει αυτή τη. Ναι, ναι. Και αυτό το ταξίδι πρέπει να το κάνετε. Η ιεροτελεστία. Πρέπει να το κάνετε Μάιο, που είναι και μεγάλη μέρα και ωραίος καιρός συνήθως. Καλά, θα συμβουλευτούμε πριν πάμε, είναι σίγουρο αυτό. Τον άνθρωπο που έχει κάνει το δεύτερο σπίτι του. Είπα να μεταφέρω τα εκλογικά μου δικαιώματα, ξεμπερδεύω. Λοιπόν, σας υπέρ ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλές διακοπές. Ό,τι θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας, χρησιμοποιώ και τον. Βέβαια. Τον παίκτη από εδώ. Βέβαια. Χαίρομαι πολύ που υπάρχουν άνθρωποι, γιατί εγώ. Είναι να το έχεις κιόλας αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν μπορώ, είναι στην ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου να είμαι σε σύνδεσμο ή να γράφεται για την ομάδα. Εμένα μου αρέσει να είμαι παρατηρητής, να την αγαπάω την ομάδα, να σας διαβάζω, να διαβάζω νέα. Και είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε να τη συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι και έχετε δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά, ενώ τον Γιάννη, έχει τέτοια αγάπη παθολογική για την ομάδα που φαίνεται από χιλιόμετρα. Δηλαδή ξεκινίζει από αυτό να πάρετε πράγματα και να το συνεχίσετε κι εσείς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Να έχουμε όλη υγεία.